Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ανάμεσα σε δύο πραγματικά πανέμορφες κυρίες. Πώς είστε, πώς περάσατε το καλοκαίρι σας? Περάσαμε φανταστικά. Σιγά σιγά τελειώνουμε. Σε ένα μήνα δηλαδή, αλλά είναι λίγες οι συναυλίες μέσα στον επόμενο μήνα. Αλλά τελειώνει και αυτό το καλοκαίρι του 2017 και εμένα προσωπικά μου κακοφαίνεται. Μπορεί να ξαναδυναμώσουμε βέβαια, δεν ξέρετε. Πώς ήταν ο κόσμος έτσι, της επαρχίας και υπέροχος, που είδατε? Πάντα είναι υπέροχος ο κόσμος. Δεν θυμάμαι προσωπικά έτσι να έχω πάει κάπου και να μην έχω περάσει καλά. Είναι πάντα πολύ όμορφα. Εντάξει, είναι ίσως ακόμη πιο μαγικά γιατί δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έρθουν Αθήνα να σε δουν και και οι στιγμές της συναυλίας. Και όταν είμαστε μέσα στα νησιά και περπατάμε ή στις πόλεις και συναντιόμαστε, είναι πολύ όμορφο επίσης. Είναι ωραίο πράγμα εμείς οι καλλιτέχνες να πηγαίνουμε στον κόσμο και να μην έρχεται πάντα ο κόσμος σε εμάς. Από αυτή την άποψη δηλαδή, ότι ερχόμαστε κι εμείς στον τόπο τους, βλέπουμε τα έθιμα, πώς ζουν, τα φαγητά τους, όλα. Πόσο εύκολο είναι να συνεργάζονται δύο πετυχημένες γυναίκες, η κάθε μία σου? Πολύ εύκολο. Σας προτείνω να το κάνετε κι εσείς. Εγώ είδα πάρα πολύ ωραία βιντεάκια που ανεβάζατε έτσι στο Instagram. Ναι. Και με πολύ αγάπη και παιχνίδι και διάθεση έτσι ιδιαίτερη. Ποια είχε την ιδέα να το καταρχάς κάνει? Καταρχάς να ξεκινήσω το τελευταίο βίντεο τελείωσε 3:30 ώρα το πρωί. Την άλλη μέρα εγώ την πλήρωσα που ξυπνούσα πρωί επίσης. Ναι, για να πει. Εγώ τι έκανα, και εσύ. Έχεις δίκιο. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα βίντεο που μας δίθηκε να κάνουμε για το πρόμο της περιοδίας μας. Έχουν κάνει και διάφορα εσύ, Δέσποινα. Ναι, αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Μας είπαν, θυμάστε τότε που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Κατεβήκαμε κάτω και είπαμε να μην κάνουμε κάτι πολύ αναμενόμενο. Είμαστε αυτό κτλ. Και κάναμε αυτό που είπαμε και στην Κρήτη, και εγώ στην Κρήτη, πάμε μαζί, πάμε και φύγαμε. Αυτό ήταν εντελώς αυτό. Αυτή ήταν η αρχή μας, το που φύγαμε. Τη δεύτερη φορά ήμασταν στην Κρήτη και μου λέει η Έλενα, αχ, έλα να κάνουμε ένα βίντεο, έλα να κάνουμε ένα βίντεο. Και είχε αργύρισει ο Αγγέλου, είχε φέρει ένα μυστηράκι που το έβαζε και μας βγήκε και πάλι εντελώς αυθόρμητα, μπλέχτηκε στα μαλλιά μου. Μου λέει πάμε να το ξανακάνουμε. Της λέω, γιατί αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ωραίο και αυτό έχει πλάκα. Και εγώ σκέφτηκα ότι το τελευταίο το κάναμε σε βάση της ταινίας που είχε κάνει η Βλαχοπούλου. Που ξεκινήσαμε από εκεί, ναι. Αυτό έχω ένα σύννεφο μπροστά μου και τα λέω, πήγαμε στην ύπνωση. Υπάρχει καλή διάθεση, πολύ καλή διάθεση και αυτό θέλαμε να μεταδώσουμε και στον κόσμο, γιατί πραγματικά η συνύπαρξή μας, αυτή η μουσική, έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ χαρά, πολύ τραγούδι, πολύ κέφι και αυτό εμείς το ζούμε και κάτω από τη σκηνή, γι' αυτό ακριβώς προέκυψαν και αυτά τα βιντεάκια. Τώρα, μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήσασταν μαζί, αν ρωτούσα την κάθε μία ξεχωριστά να μου πει ένα στοιχείο που έχει πάρει θετικό η μία της άλλης, ποιο θα ήταν αυτό που έχει πάρει η Δέσποινα και αυτό που έχει πάρει η Έλενα? Σαν κατασκήνωση ένα πράγμα δηλαδή, μια που πήγαμε, τι για την κατασκήνωση, τι πήρε τα παιδιά λοιπόν. Αύριο ξεκινάνε τα σχολεία πρωί με το καλό. Αγία μου αυτό. Κοίταξε να δεις, να έχω πάρει ένα θετικό, είναι λίγο, αυτό που λες είναι λίγο. Κοίτα, μπορώ να πω εγώ κάτι. Άντε, πες εσύ. Αυτή η μικρή, αυτή παίρνει από μένα, καταλαβαίνετε. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα πω πραγματικά αυτό που πιστεύω. Ναι. Καταρχάς, έχουμε ένα κοινό στόχο. Δηλαδή, αυτό είναι η μουσική, η αγάπη για τη μουσική. Έχουμε συμπαθήσει και έχουμε αγαπηθεί σαν φίλες μεταξύ μας. Είναι δύσκολο όταν έχουμε τα κοινά πράγματα, όλη την ώρα να σκεφτόμαστε τι καλό έχω πάρει. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα να καταλάβουμε. Πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια να καταλάβουμε τι είναι το καλό που έχει πάρει μία από την άλλη. Αν ήταν μια απλή συνεργασία, θα είχαμε απαντήσει. Εγώ πιστεύω απλά ότι είμαστε διαφορετικά θετικά πλάσματα, που όλη την ώρα η κάθε μία έχει δώσει το κουράγιο η μία στην άλλη όταν είμαστε πολύ κουρασμένες. Γιατί συμβαίνουν και αυτές οι μέρες. Δηλαδή, έχω έρθει κι εγώ μία μέρα και να της λέω: Δέσποινα, σήμερα δεν έχω τα καλά μου. Άρα τα ξεχάσουμε όλα. Και όντως τα ξεχνά όλα με την παρέα της. Και μετά, αντιθέτως, το αντίστοιχο. Δηλαδή, έχουμε έναν τρόπο κατά διάρκεια αυτής της περιοδίας, όταν η μία ήταν λίγο πιο ευάλωτη, όχι αδύναμη, λίγο πιο ευάλωτη από την άλλη. Από την κούραση πολλές φορές. Από την κούραση και τα λοιπά. Ήμασταν στήριγμα γιατί η κάθε μία έχει διαφορετική θετική ενέργεια μέσα της. Και αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία. Συμφωνείς. Τι ωραία που τα είπες, Έλενα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς.